με τις κατηγορίες της παρακόλλησης συγκοινωνιών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και της κατάληψης του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2016, βρέθηκαν αντιμέτωποι στο μονομελές πλημελιωδικείο Λάρισας 7 αγρότες από τον μπλόκο του Γερακαρίου. Συνάδελφοί τους βρέθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, όπως επίσης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων από τη Λάρισα και την Αγιά. Βρισκόμαστε σήμερα στα δικαστήρια για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στους αγρότες που σέρνονται στα δικαστήρια επειδή κινητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα όπως γνωρίζετε, προκειμένου να αναδείξουν αλλά και να διεκδικήσουν παράλληλα λύσεις στα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγροτιά εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζονται και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τα τελευταία χρόνια και με τη νέα κυβέρνηση, που έχει ως αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, στις διεκδικήσεις με τον τρόπο που επιλέγουν οι αγρότες, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση επιλέγουν τα αγροτοδικεία προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να υποστήλουν την όποια αγωνιστική διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, να ξέρει η κυβέρνηση ότι θα βρει και το επόμενο διάστημα, όπως και το προηγούμενο διάστημα, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα που μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Σήμερα 7 αγρότες της επαρχίας Αγιάς διώκονται διότι πράξαν το αυτονόητο. Κάνανε αυτό που θα έκανε ένας νοήμων άνθρωπος, διεκδίκησε την επιβίωσή του. Μας κατηγορούν ότι κάναμε παρακόλληση της κοινωνίας και ότι η κοινωνία της Αγιάς ήταν απέναντί μας. Κι όμως όλοι αυτοί, εμπορικός σύλλογος, αγροτικοί σύλλογοι, μορφωτικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών και άλλοι σύλλογοι της επαρχίας Αγιάς, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν μαζί μας, στηρίζαν τον αγώνα μας για την επιβίωσή μας. Έχοντας τη στήριξη όλης της κοινωνίας της Αγιάς, η οποία εκφράστηκε και σήμερα με συμμετοχή 28 φορέων που παραβρίσκονται εδώ για να μας στηρίξουν στο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι το δίκαιο είναι δικό μας, δεν μας τρομάζει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να υπάρξει νέα εκδίκαση για αγροτικές κινητοποιήσεις για τον μπλόκο της Νίκαιας, επίσης το 2016. Κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές Βαγγέλης Μπούτας, Ρίζος Μαρούδας και Κώστας Τζέλας.